Οι εκδόσει Κέντρο και, και το Public Ιωαννίνων παρουσίασαν το μυθιστόρημα του Γιανιώτη τη Συγγραφέα και Εκπαιδευτικού Θοδωρή Κούκια, το Μουσείο των Αποξηραμένων Συναισθημάτων. Η παρουσίαση έγινε στο χώρο του Public. Το βιβλίο προλόγησαν μεταξύ άλλων η Χριστίνα Μητσοπούλου, η Αγγελική Ζώτου, καθώ και ο Θωμά Τσίκο, ενώ αποσπάσματα του βιβλίου διάβασε ηθοποιό Δέσποινα Ναυρόζογλου. Το βιβλίο των Αποξηρωμένων Συναισθημάτων κέρδισε πρόσφατα τη δεύτερη θέση στα βραβεία του λογοτεχνικού περιοδικού Αναγνώστη στην κατηγορία Εφηβικής Λογοτεχνία, ενώ παράλληλα το Υπουργείο Παιδεία το είχε συμπεριλάβει στι λίστα των προτινόμενων σχολικών συγγραμμάτων σχετικά με τον σχολικό εκφοβισμό και τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Το Μουσείο των Αποξερεμένων Συναισθημάτων ε, ήταν ε, καιρό να γίνει επιτέλου η παρουσίαση στην πόλη. Γιατί, αν υποθέσουμε, είναι τρίτο εγχείρημα αυτό, τρίτο βιβλίο, και δεν είχα κάνει για τα προηγούμενα γιατί έλειπα. Ήμουν σε άλλη πόλη που δίδασε ω εκπαιδευτικό. Mm. Νομίζω ήρθε η ώρα να το παρουσιάσουμε και να δείξουμε έτσι στο γεννιότικο κοινό ε, τι μπορούν να κάνουν και τι α, έχουν να δείξουν οι γεννιότε συγγραφεί. Mm. Μου αρέσουν οι τίτλοι των βιβλίων να θυμίζουν έτσι λίγο όνειρο. Να θυμίζουν όνειρο είτε εφιάλτη είτε γλυκό όνειρο. Και αν δω ότι ο τίτλος θυμίζει έτσι κάτι από όνειρο, τον κρίνω ως κατάλληλο για να το βάλω σε βιβλίο. Οι κακά τα ψέματα Πολύ λίγοι συγγραφεί βιοπορίζονται από το βιβλίο και αφιερώνουν όλη τη την ημέρα και όλο το χρόνο σε αυτό. Αν εργάζεσαι, ο χρόνο που αφιερώνει αναγκαστικά είναι λίγο. Οπότε, όταν αφιερώνει λίγο χρόνο στο γράψιμο, θέλει πολύ. Μπορεί να θέλει από έξι, έξι μήνε μέχρι ένα χρόνο για να το γράψει. Άρα, εγώ θα σου πω περίπου ένα χρόνο πήρε αυτό το βιβλίο, αλλά είναι, εμ, οι εμπειρίε οι οποίε ε, ε, είναι μέσα σε αυτό είναι αποτέλεσμα πολλών ετών. Εμένα είναι ανάγκη η έκφραση και τρόπος έκφρασης αυτό, τα βιβλία, και είναι και τρόπος επικοινωνίας με το κοινό και ειδικά το νεανικό κοινό, οπότε το βλέπω όχι ως δύσκολο, ως απαραίτητο για την ε, ψυχική μου εξέλιξη και την ε, εξέλιξη μου ως άνθρωπος. Οι νέοι είναι το πιο δύσκολο κοινό στο να διαβάσει το βιβλίο, γι' αυτό και οι συγγραφείς δεν τολμούν συνήθως να γράψουν εφηβικά βιβλία. Α, γιατί είναι ένα κοινό που ασχολείται πολύ συχνά με το κινητό, με τα tablets, έχουν αποσπάτει την προσοχή τους πολύ εύκολα, ε, το μυαλό τους είναι σε χίλια δύο πράγματα, τους ενδιαφέρουν τα πάντα. Οπότε να τους γράψεις ένα βιβλίο και να πεις αυτό είναι για έναν έφηβο, είναι δύσκολο να τον κερδίσεις. Αλλά ε, εγώ με τους άπησης ότι αν τον κερδίσεις, δύσκολα θα σε αφήσει, δηλαδή θα σε ακολουθήσει στα επόμενα βήματά σου.